Καλώ ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο, σε άλλη μια ενημέρωση. Το σημερινό βίντεο λοιπόν είναι αφιερωμένο στην. Νέξο, παρακαλώ. Και σήμερα λοιπόν φοράω και το μπλουζάκι τη Νέξο. Θα σα πω σε λίγο για ποιο λόγο το φοράω αυτό το μπλουζάκι. Α, αποφάσισα λοιπόν να κάνω αυτό το βίντεο μετά από αρκετά αιτήματα και από εσά, αλλά βλέποντα και κάποια καλά πράγματα που προσφέρει αυτή η πλατφόρμα και δυνατέ ευκαιρίε ουσιαστικά για για να κερδίσει κάποιο λοιπόν passive income είτε από fiat currency είτε και από τα κρυπτονομίσματά του. Οπότε λοιπόν, βλέποντα αυτέ τι ευκαιρίε και βλέποντα και κάποιε καλέ εξελίξει μάλλον που έχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα και από τη δική σα συζήτηση, λοιπόν, για να κάνω ένα δεύτερο βίντεο, αφού το πρώτο βίντεο που είχα κάνει για την έξω ήταν πριν 7 μήνε, και πρέπει να είναι το πρώτο βίντεο που είχα κάνει, ή μάλλον το δεύτερο βίντεο για. Uh, για yield farming, 7 μήνες πριν. Οπότε όσοι δεν έχετε δει, να δείτε και αυτό το βίντεο να πάρετε ολοκληρωμένη εικόνα λοιπόν, και ανάλυση για την πλατφόρμα. Φυσικά θα σας δώσω λοιπόν, πάλι και σήμερα λοιπόν πληροφορίε για να κατανοήσετε λοιπόν για όσου δεν την ξέρετε την πλατφόρμα αυτή. Αλλά έχει πάρα πολλέ καλέ προοπτικέ, ευκαιρίε να κερδίσει λοιπόν κάποιο passive income. Το δικό του το κρυπτονόμισμα τώρα πλέον έχει ενδιαφέρον και θα σα πω σήμερα λοιπόν για ποιο λόγο συνε... συμβαίνει αυτό και γιατί τώρα σύμφωνα τουλάχιστον με τη δική μου ανάλυση λοιπόν και με κάποιε πληροφορίε που δίνω στο ίντερνετ και θα πρέπει να λάβετε από, από, αυτό που δίνουν ήδη βασικά στην πλατφόρμα του και που μα ενημέρωσαν με, μέσα από τα social media. Οπότε οτιδήποτε πούμε σε αυτό το βίντεο δεν θα πρέπει να ληφθεί σαν οικονομική ή επενδυτική συμβολή, παρά σαν πληροφορίε και δικέ μου, μου απόψει λοιπόν α, σύμφωνα με αυτά που βλέπω και με την εμπειρία μου. Πρέπει να κάνετε και τη δική σας έρευνα πρωτού αποφασίσετε να κάνετε οποιαδήποτε α, κίνηση. Uh, να υπενθυμίσω και την καθημερινή ενημέρωση λοιπόν, και αναλύσει και διάφορα που κάνουμε στο κανάλι καθημερινά που μοιραζόμαστε, που τα έχετε δει. Κάντε like στο βίντεο για να στηρίξετε και αυτή την προσπάθεια που κάνω λοιπόν. Εγγραφή στο κανάλι για καθημερινή ενημέρωση και αναλύσει και πυρονομισμάτων. Ακολουθήστε με σε Twitter και Instagram για ενημέρωση και πολλά άλλα λοιπόν που σα ενημερώνω και καθημερινά. Και πάμε να δούμε τώρα λοιπόν την πλατφόρμα, τι ευκαιρίε, τι αλλαγέ. Οτιδήποτε λοιπόν σημαντικό θα μπορούσαμε να δούμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έχουν και το δικό του το κρυπτονόμισμα το οποίο είναι στην ε, θέση 75 αυτή τη στιγμή στο Coin Market Cup. είναι στα top 100 έτσι και αλλιώς εδώ και αρκετό καιρό. Το project αυτό είναι από το 14 στην αγορά. Ε, η πλατφόρμα Nexo λοιπόν είναι από τις μεγαλύτερε στο χώρο αυτή τη στιγμή. Έχει πάνω από 12, 13 μάλλον, δισεκατομμύρια δολάρια assets under management, σε crypto δηλαδή, βασικά και σε fiat currency. Έχει πάνω από 2,5 εκατομμύρια άτομα που την εμπιστεύονται ήδη λοιπόν και έχουν τα assets τους μέσα στην πλατφόρμα αυτή και κερδίζουν yield farming, παίρνουν δάνεια, κάνουν exchange και οτιδήποτε λοιπόν, μπορείτε να φανταστείτε. Αυτή την πλατφόρμα τη χρησιμοποιώ προσωπικά εδώ και 7 μήνες, τουλάχιστον και βασικά από όταν έκανα το βίντεο φυσικά χρησιμοποιώ και άλλες πλατφόρμες για, για farming έχω αναφερθεί τόσες φορές στο κανάλι έτσι κι αλλιώς αλλά και η Nexus συνεχίζει λοιπόν να είναι μία από τις πλατφόρμες τις οποίες προσωπικά επέλεξαν να την εμπιστευτώ κάνοντας λοιπόν ανάλυση βλέποντας για την εταιρεία την παρουσία τους το τι προσφέρουν το security το τρόπο λειτουργίας και όλα αυτά λοιπόν και την είχα εμπιστευτεί επίση και με σημαντικό ποσό α, στο παρελθόν. Έχω κάνει διάφορε αλλαγέ, πηγαίνω, έρχομαι και πάντα είμαι flexible όταν βλέπω λοιπόν όπου βλέπω ότι υπάρχει καλύτερη ευκαιρία. Πάντα λοιπόν ε, την αξιοποιώ. Okay. Οπότε λοιπόν, ε, τι μπορεί να κάνει κάποιο τώρα στην πλατφόρμα αυτή. Μπορεί κάποιο λοιπόν να κερδίσει παθητικό εισόδημα ε, με τα κρυπτονομίσματά του, αλλά και με ευρώ και δολάριο, καταθέτοντας λοιπόν στην πλατφόρμα. Μέχρι και 12 το χρόνο, αλλά ε, κερδίζει λοιπόν daily, οπότε με την επανεπένδυση το ποσό αυτό το 12% μπορεί να πάει πάνω από ε, 26% το χρόνο ουσιαστικά με το reinvest, με το compounding. Okay. Μπορεί επίσης και να πάρει δάνειο βάζοντας αν τα δικά τα χρητονομίσματα με ένα ε, επιτόκιο 6,9% και μπορεί να κάνει swap λοιπόν και μεταξύ 100 50 plus διαφορετικών κρυπτονομισμάτων στην πλατφόρμα λοιπόν που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και να εκμεταλλευτεί λοιπόν, και να αξιοποιήσει όλε τι δυνατότητε που προσφέρει αυτή τη στιγμή, ε, Ναι. Και πάμε να δούμε τώρα λοιπόν στην πράξη κάποια πράγματα, λοιπόν. Πώ ξεκινάει κάποιο ένα sign-up, είναι η πιο user-friendly πλατφόρμα που έχω δει ποτέ μου. Και η εφαρμογή του και το website του δεν θα μπορούσαν να είναι πιο εύκολα. Έχω δείξει και πρακτικά, νομίζω, στο πρώτο βίντεο λοιπόν, που είχα κάνει για την Nexo, όπου μπορείτε λοιπόν να δείτε. Ε, θα το βρείτε αρκετά παλιά, δηλαδή είναι από τα πρώτα πρώτα βίντεο που είχα κάνει. Αλλά μπορείτε λοιπόν να πάτε και να δείτε ε, και αυτό το βίντεο. Και προτείνω βασικά ε, για να έχετε σφαιρική εικόνα, κατανοήση κτλ. Μπορεί να κάνει λοιπόν και exchange ε, μέσα στην πλατφόρμα λοιπόν, σε πάνω από 150 διαφορετικά κρυπτονομίσματα. Είναι πραγματικά πολύ friendly, για να δει, πολύ απλή η πλατφόρμα να την χρησιμοποιήσει λοιπόν κάποιο. Ε, έχει πάνω από 15.000 five star reviews λοιπόν, που μπορεί να δει κάποιο στο Trust Pilot και στο App Store για όποιον, θέλει να την ψάξει. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια χρήστε. Έχει και ασφάλιση για την πλατφόρμα και του πελάτε πάνω από 375 εκατομμύρια. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό λοιπόν επίση για την ασφάλεια των κρυπτο, όπου μπορείτε να μάθετε λοιπόν και εδώ πέρα που λέει security μέσα στην πλατφόρμα, είναι λοιπόν ότι τα assets είναι κλειδωμένα λοιπόν σε ledger. Δεν είναι απλά στο website και υπάρχουν σε ένα σημείο, είναι κλειδωμένα λοιπόν σε cold storage, σε ledger wallet. Και επίση έχει περάσει η από α, αυτήν εδώ την εταιρεία. Ε, υπάρχει λοιπόν εγγύηση και από την Bit2Go. Υπάρχει backup λοιπόν και από άλλε εταιρείε. Η παρουσία του και η οργάνωσή του είναι πολύ δυνατή. Ο ένα από του ε, founders είναι, έχει πολλέ ε, καλέ παρουσιάσει στα, ε, στα media, στα mainstream media λοιπόν, όπου μιλάει για την πλατφόρμα και εικόνα που βγάζουν προ τα έξω κτλ. Και τώρα πρακτικά λοιπόν μπορούμε να δούμε επίσης τι μπορεί να κερδίσει κάποιος ας πούμε έχοντας για παράδειγμα 10.000 δολάρια σε bitcoin, τι μπορεί να κερδίσει κάποιος σε πόσο χρονικό διάστημα. Αυτό που μπερδεύεται, μπερδεύεται πολλές φορές ο κόσμο είναι ότι βάζοντας τα χρήματα εδώ, αν θα είναι η αξία ίδια όταν... Τα βγάλει. Κατα, καταρχήν, ανά πάσα στιγμή μπορεί κάποιο να σταματήσει το farming. Δεν τα χλειδώνει για κάποιο χρονικό διάστημα. Για όσο θέλει κάποιο, κάνει farming, yield farming και μπορεί να τα σταματήσει ανά πάσα στιγμή. Οπότε, όπω δουλεύει και το farming, σημαίνει ότι δανείζει τα χρήματά σου σε κάποιον και το, αυτό σου πληρώνει επιτόκιο σε σενα ειναι Είναι peer-to-peer -peer πλατφόρμα. Δεν είναι decentralized. Ελέγχεται από το foundation ανέξω. Είναι κατά κάποιο τρόπο εν μέρει decentralized, αλλά όχι και βασικά όχι decentralized, αλλά είναι peer-to-peer. -peer. Δηλαδή, α, ναι, είναι peer-to-peer -peer, λοιπόν πλατφόρμα. Νομίζω ότι είναι απλό να το κρατήσουμε έτσι. Οπότε λοιπόν εδώ μπορεί να βάλει κάποιο. Ε, μπορεί να βάλει λοιπόν διάφορα κρύπτα εδώ πέρα, ακόμα και ευρώ λοιπόν, να δει λοιπόν, άμα βάλει κάποιο λοιπόν 10.000 ευρώ, πόσο θα έχει σε 24 μήνες ή σε 12 μήνες, έτσι. Σε ευρώ, ας πούμε κάποιο βάζει 10% όπως βλέπετε, σε 12 μήνες, εάν εάν τα κέρδη του τα πάρει σε ευρώ. Εάν επιλέξει να τα πάρει λοιπόν σε Nexo Coin, μπορεί να πάρει παραπάνω. Και εδώ πηγαίνοντα λοιπόν από τη σελίδα Earn, πηγαίνοντα απλά πιο κάτω, μα δίνει λοιπόν τα ποσοστά που μπορούμε να κερδίσουμε. Ε, να τα πάρουμε λοιπόν στο ανάλογο κρυπτονόμισμα που κάνουμε και την κατάθεση, αν βάλουμε ευρώ σε ευρώ, αν κάνουμε USDT σε USDT κτλ. Αλλά αν επιλέξουμε λοιπόν να πάρουμε το κέρδος μας σε Nexo, έχουμε ένα 2% λοιπόν επιπλέον. Άρα λοιπόν αντί για 10 μπορεί να πάει 12. Αυτό δεν τώρα είναι στην επιλογή του καθενό για το αν θα το κάνει ή όχι. Εγώ θα σα πω λίγα πράγματα για το coin και κάτι λοιπόν που κάναν τώρα που μπορεί να δώσει να ανεβάσει και την αξία του, αλλά είναι κάτι το οποίο λοιπόν θα επιλέξετε μόνοι σα. Εγώ απλά σα δίνω τι πληροφορίε τι υπάρχει διαθέσιμο. Έχουν αυτή τη στιγμή καλά ποσοστά, πολύ καλά ποσοστά για το AVAX. Οπότε όσοι έχετε AVAX, AVAX μπορείτε να το δείτε αυτό. Έχουν καλό ποσοστό για το Uh, XRP, για όσους έχετε XRP λοιπόν και μπορείτε να το δείτε επίσης και για το, uh, για το Polkadot το οποίο είναι εδώ πάνω είναι πάνω πάνω λοιπόν που λένε ότι είναι 70% για αυτά τα δύο κρυπτονομίσματα. όσοι είστε Polkadot holders uh, θα είναι καλό να το uh, αξιοποιήσετε μάλλον, εσείς ξέρετε καλύτερα. Λοιπόν, uh, αυτό εδώ ναι, το είχα ετοιμάσει να σας το δείξω και απλά λοιπόν για το record, ε, η ώρα που γεννά το βίντεο αυτή τη στιγμή είναι 2 και 26. Α, ξημερώματα λοιπόν, 16 Νοεμβρίου. Και πάμε να δούμε λοιπόν το εξή τώρα για το, α, για το Nexo Token. Τώρα για να για να δώσει λοιπόν αυτά τα ποσοστά, καταρχήν εδώ πέρα να πάμε πίσω πάλι στο Earn, η πλατφόρμα λοιπόν θα πρέπει κάποιο να έχει Nexo Token. Βασικά όχι, αυτά είναι αν επιλέξει να πάει σε Nexo Token. Για να δώσει χαμηλά ποσοστά εδώ στο Borrowing, εδώ που μπορεί κάποιο λοιπόν να δανειστεί χρήματα από την πλατφόρμα, για να δώσει δάνειο με 6,9% επιτόκιο λοιπόν, θα πρέπει κάποιο να έχει το 5% το του πορφόλιο του, τη αξία που θα πάρει και από το νομίσμα κτλ., στο, στο λογαριασμό του στην έξω σε Nexo Coin. Αλλιώ πληρώνει μεγαλύτερα ποσοστά. Αυτό μπορείτε να το δείτε τώρα στι λεπτομέρειε και στην πλατφόρμα. Τα είχα αναλύσει και στο πρώτο βίντεο. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή τη στιγμή κίνητρο με όσα κάνουν να χρησιμοποιηθεί το δικό του το token λοιπόν μέσα στο ecosystem, μέσα στη δική του την πλατφόρμα. Και αυτό λοιπόν που κάναν τώρα και δίνουν έτσι, ενισχύουν την πλατφόρμα για να το πάνε και ένα βήμα παραπέρα και να πάρει και μεγαλύτερη αξία. Ε, λοιπόν, το token του είναι το εξή. Κάναν λοιπόν ένα repurchase program, το οποίο σημαίνει το εξή. Βάζουν λοιπόν ένα κεφάλαιο 100 εκατομμυρίων και εάν κάποιο θέλει να πουλήσει, για παράδειγμα, αν έχω εγώ 500 δολάρια σε ένα exo token και θέλω να τα πουλήσω για χύψη λόγο. Γιατί χρειάζομαι αυτό, επειδή θέλω να κάνω trade ή οτιδήποτε. Λοιπόν, οπότε όταν κάποιο πουλάει, η οτιδηποτε λοιπον οταν καποιο πουλαει η ιδια η Nexo αγοράζει το token του. Οπότε σε αυτή την περίπτωση λοιπόν μειώνει την, την ρευστοποίηση, το sell του token. Και κρατάει την τιμή και όχι μόνο, αλλά και ανεβάζει κιόλα την τιμή επίση. Και εδώ λοιπόν έχουμε τώρα και ανεβασμένο το trading. Άρα λοιπόν φτιάχνουν κάτι για να ανεβάσουν και την αξία λοιπόν και να χατίσουν την αξία του κρυπτονομίσματο το ίδιο. Και όπω ε, είχα πει και τότε, θεωρώ ότι εντάξει, δεν, δεν το βλέπω σαν κάποιο. Τώρα είμαι ειλικρινή μαζί σα. Δεν το βλέπω σαν κάποιο 10-6-26 token, α πούμε, στου επόμενου στο μήνε. Αλλά θεωρώ ότι θα έχει τουλάχιστον μια σταθερή ανωδική πορεία και θα μπορούσατε να το κοιτάξετε ε, στην περίπτωση λοιπόν που θέλετε να λάβετε τα κέρδη σας τουλάχιστον σε Nexo. Δείτε το μόνο σας, δείτε και το, και το πώς πήγαινε το χρόνο κτλ. Εγώ έτσι όπω το είδα λοιπόν και άμα δούμε και στο γράφημα πάει όπως πάει και η αγορά λίγο λοιπόν, πολύ. Μέχρι στιγμή λοιπόν πήγαινε συντηρητικά. Τώρα υπάρχει περίπτωση λοιπόν να πάρει μια ενίσχυση από αυτό εδώ λοιπόν και να ανεβεί κι άλλο λοιπόν η αξία του. Δεν μπορώ να σας το γεθώ, δεν, δεν είμαι σίγουρος για αυτό, αλλά με αυτό που κάνουν, λοιπόν, μια και προ αυτήν την κατεύθυνση πάνε, υπάρχει λοιπόν μια τέτοια πιθανότητα να ανεβάσω, λοιπόν την αξία με αυτόν τον τρόπο. Οπότε αυτό είναι ένα καλό νέο και για το α, token του. Και ο λόγο που φοράω το μπλουζάκι αυτό λοιπόν είναι ότι α, όταν, από όταν ξεκιν, ξεκίνησα να κάνω yield farming στην πλατφόρμα του είχα βάλει ένα σημαντικό ποσό και μίλαγα αρκετέ φορέ μαζί του στο chat στην αρχή μέχρι να βεβαιωθώ και για την πλατφόρμα και τα διάφορα. Κάποια στιγμή λοιπόν του είπα ότι έχω κάνει και ένα βίντεο για εσά κτλ. Και Τότε λοιπόν, σαν αναγνώριση, απλά μου στείλανε ένα μπλουζάκι και έτυχε λοιπόν για κάποιο λόγο να το. ενώ το είχαν στείλει Ελλάδα, να το έχω πάρει μαζί μου λοιπόν και εδώ πέρα. Και ε, μια και τώρα λοιπόν, κάνω αυτό το βίντεο, είπα να το φορέσω και σήμερα. Ε, τόσο απλό, δεν έχω κάποιο sponsorship για το κανάλι, ούτε κάποια συνεργασία, ούτε καν affiliate είχα για αυτού. Τώρα έχουν βάλει ένα referral link το οποίο δίνει, ε, μοιράζει λοιπόν 10 δολάρια και στι δύο πλευρέ. Όποιο γραφτεί από το link που θα βάλω κάτω από το βίντεο, άλλο αυτό, αλλά δεν έχω κάποιο κάποιο, πώς θα λένε, sponsorship. Anyway, και το Boring λοιπόν, boring εδώ πέρα, όχι Boring, το Boring λοιπόν εδώ πέρα είναι, μπορεί να είναι λοιπόν μέχρι και 6,9%. Τώρα, σε, για, για, ποιο λόγο κάποιος να πάρει λοιπόν δάνειο από την πλατφόρμα, μπορεί λοιπόν να παίξει το εξή. στην περίπτωση λοιπόν που κάποιος έχει, για παράδειγμα, κρυπτονομίσματα, Όπω βασικά οποιοδήποτε κρυπτονόμισμα, αλλά α πούμε για παράδειγμα ότι κάποιο έχει Ethereum ή Bitcoin και, και χρειάζεται, ε, χρειάζεται ας πούμε, να ρευστοποιήσει κάτι γιατί μπορεί να τα χρειάζεται στη ζωή του ή έχει ύψη τέλο πάντων κάποιο χρειάζεται ε, χρήματα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί κάποιο να πάρει το, το 50% τη αξία των κρυπτονομισμάτων του σε δάνειο από την πλατφόρμα μέσα σε λίγα λεπτά. Απλά δημιουργώντα λοιπόν έναν λογαριασμό στην πλατφόρμα, βάζοντα. Ε, σαν εγγύηση λοιπόν τα crypto assets του και παίρνει λοιπόν σε stablecoin ε, το 50% της αξίας των crypto νομισμάτων που κατέθεσε μέσα μέσα σε ένα δύο ας πούμε μέσα σε δύο λεπτά παίρνει, και δεν χρειάζεται καν να περάσει από εγγύσεις και να υπογραφές και όλα αυτά τίποτα αφού από τη στιγμή που υπάρχει ε, το asset σου μέσα είναι αυτό είναι η εγγύηση έτσι κι αλλιώς. Της λεπτονομίας της έχει τώρα σε αυτό εδώ το είχα σιγά σιγά αναφέρει και σε προηγούμενο βίντεο απλά το υπενθυμίζω και αυτό λοιπόν μπορεί να λειτουργήσει σε αυτή την περίπτωση. Αλλά αν κάποιο σκέφτεται να κάνει σκέφτεται να παίρνει δάνεια ή να επενδύσει σε κρύπτο, εκεί υπάρχει ένα ρίσκο γιατί κάποιο απότομο cash στην αγορά μπορεί να οδηγήσει στην αυτόματη το PC, το, στο PC, στο αυτόματο liquidation των κρυπτονομισμάτων που θα είναι και χαμηλά και μπορεί να βγείτε χαμένοι αντί να βγείτε κερδισμένοι. Εκεί θέλει προσοχή. Λοιπόν, κάντε σωστέ κινήσει και μελέτε σε περίπτωση που κάποιο θέλει να κάνει και κάτι τέτοιο. Απλά λοιπόν, ε, κάποιε φορέ πιθανόν κάποιο ο οποίο έχει και μια αλφαμπειρία και μπορεί να κάνει και κάποιου σωστού υπολογισμού. Μπορεί να το αξιοποιήσει, αλλά με προσοχή γιατί μπορεί και κάποιο να χάσει χρήματα από αυτό. Έτσι. Οπότε αυτό λοιπόν. Uh, instant uh, γίνονται τα πράγματα μέσα. Είναι πολύ βολική η πλατφόρμα. Φτιάξουν, φτιά, uh, έχουν φτιάξει και την ExoCard και στέλνουν σιγά σιγά. Βέβαια δεν, δεν στέλνουν τώρα άμεσα αν είναι την παραγγελία. Κάποιου τα περισσότερα είναι σε waiting list αυτή τη στιγμή. Απλά ναι, περιμένουμε σύντομα. Το συντομότερο βασικά για να έχουμε και αυτή την κάρτα, uh, την ExoCard. Τώρα. Uh, δύο σημαντικά πράγματα, το οποίο σίγουρα πρέπει να κοιτάξετε λοιπόν και να τα ερευνήσετε μόνοι σας προτού πάρετε οποιαδήποτε απόφαση, uh, είναι λοιπόν το security και, το, και η εταιρεία, το προφίλ της εταιρεία uh, και όλη η οργάνωση που έχει λοιπόν, όπου εδώ λοιπόν μπορείτε να μελετήσετε σε αυτά τα σημεία ποια είναι έξω που εδρεύει, τι έχει να κάνει, τα license, registrations, σε ποιε χώρες κτλ. κτλ, κτλ την εγγύηση που υπάρχει, πού είναι ασφαλισμένα τα assets, λοιπόν, έχει όλες αυτές τις πληροφορίες μέσα στο βίντεο. Δεν θα μπω σε όλες τις λεπτομέρειε γιατί θα μας έπαιρνε αρκετή ώρα και θα πρέπει να κάνουμε τις 7 το πρωί βίντεο εγώ. Άλλα, λοιπόν, τις έχετε εδώ στην πλατφόρμα και το security, λοιπόν, ήδη έχει, την πλατφόρμα αυτή την έχουν εμπιστευτεί 2,5 εκατομμύρια άτομα. Έχει πολύ καλά reviews μέχρι στιγμής. 13 δις under management. Βέβαια δεν αρκεί μόνο αυτό. Πάντα πρέπει να κάνετε και μελέτη και να παρακολουθήσετε μια πλατφόρμα από κοντά από τη στιγμή που κάποιο την επιλέξει. Έτσι, γιατί δεν μένει τίποτα ίδιο σε αυτό το πλανήτη και, και η απόλυτη ασφάλεια δεν υπάρχει δυστυχώ σε αυτό το σύμπαν. Αλλά δείτε λοιπόν και κρίνετε αν είναι και κάτι για εσά. Οκ, okay. έχουν λοιπόν και μπορεί κάποιο να αγοράσει απευθεία και όλα στη πλατφόρμα με δικά του και να κάνει λοιπόν. Ε, ε, ναι, και σου πάω λοιπόν, σε, διάφορων, σε, πάνω από 150 διαφορετικά κρυπτονομίσματα που υπάρχουν στην πλατφόρμα, αναλήψει και τα σχετικά. Λοιπόν, σε γενικέ γραμμέ έχει προσφέρει καλέ ε, δυνατότητε, λοιπόν, καλέ επιλογέ για, για, να κερδίσει κάποιο το λοιπόν, βασικό εισόδημα. Ακόμα και με ευρώ δολάριο λοιπόν, στο Earn μπορεί να κερδίσει κάποιο, μπορεί να καταθέσει ευρώ μέσα και να κερδίσει λοιπόν passive income. Το 12% σε έξω ή το 10% σε ευρώ δεν το παίρνει κάποιος σε καμία τράπεζα. Οπότε αυτό το 10% νομίζω ότι είναι πολύ καλό, έτσι. πολύ καλό ποσοστό σε US ε, dollars, σε ευρώ, σε λίρα και σε άλλα κρυπτο εδώ πέρα, το οποίο έχει διαφορετικό ποσοστό φυσικά για, ε, για κάθε κρυπτονόμισμα. Οκ, okay, λοιπόν, Α, αυτά λοιπόν προτείνω να δείτε και το πρώτο βίντεο λοιπόν, που είχα κάνει για την... Ε, για την Nexo που έχω κάνει λοιπόν και θα το βρείτε πηγαίνοντας κάτω στην, στο κανάλι μου λοιπόν πριν από 7 μήνες θα βρείτε αυτό το, το βίντεο για να έχετε λοιπόν και ολοκληρωμένη εικόνα και κατανόηση για την, για την πλατφόρμα αυτή. Αυτά λοιπόν για σήμερα γράψτε μου οποιαδήποτε απορία έχετε κάτω από τα βίντεο λοιπόν αν έχετε για την πλατφόρμα οτιδήποτε. Και like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι λοιπόν για καθημερινή ενημέρωση και αναλύσεις στα κρύπτο. Ακολουθήστε με και σε Twitter και Instagram και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια με πολλές επιτυχίες.